Παιδιά, καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Είμαι ο πρώτος υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Γαία. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα, συμβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όλοι έχουμε πάρει μέρος σε αυτό. Έχει ξεκινήσει από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία καταστροφή. Η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου επηρεάζει άμεσα τη συναισθηματική κατάσταση της γαίας, της γης. Η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου επηρεάζει άμεσα τον πολιτισμό μας. Ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι νιώθουμε, ό,τι πράττουμε είναι το αποτέλεσμα. Οπότε το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή του πολιτισμού μας είναι αυτό που ζούμε. Υπάρχει εξέλιξη στον πολιτισμό μας, εξέλιξη προς το καλύτερο. Θα μου πεις πού το βλέπεις το καλύτερο. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στην ιστορία και πάμε λίγο στο μεσαίωνα ή και σε πιο παλιά χρόνια και δούμε τη βία που υπήρχε, την πείνα που υπήρχε, την μη γνώση, ενώ αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο επίπεδο όλα αυτά έχουν αντιστραφεί. Και η γνώση και η βία. Υπάρχει περισσότερη καλοσύνη, υπάρχει περισσότερη ευγένεια στον κόσμο. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το κοινό καλό. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται πράγματα τα οποία θέλουν να μας εξελίξουν. Τα δημιουργούμε εμείς ουσιαστικά. Έτσι, πολύ σημαντικό. Οπότε υπάρχει εξέλιξη ανωδική. Δεν είμαστε όπως ήμασταν. Αλλά αυτό που ξεκίνησα να πω στο βίντεο είναι ότι βλέπω πολλά παιδιά ότι λένε δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, φταίνε οι άλλοι για αυτό που συμβαίνει. Φταίνε γιατί δεν πήραμε αεροπλάνα. Φταίνε γιατί δεν πήρε το χειμώνα πυροσβέστες. Όλο αυτό είναι δημιούργημα δικό μας, παιδιά. Ποιος το έχει φτιάξει όλο αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή? Εμείς το έχουμε φτιάξει. Χιλιάδες χρόνια τώρα λειτουργεί έτσι το σύστημα και το έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι. Γιατί το έχουμε φτιάξει κατά αυτόν τον τρόπο? Γιατί πρέπει να καταρρεύσει αυτό το σύστημα, παιδιά? Πρέπει να μάθουμε από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον πλανήτη. Πρέπει να πάρουμε το μάθημά μας. Πρέπει μέσα από τον πόνο, μέσα από τις δοκιμασίες, να μάθει ο άνθρωπος και από εκεί να εξελιχθεί. Γι' αυτό περνάμε από όλη αυτή την εξελικτική διαδικασία. Εμείς το έχουμε αποφασίσει, είναι κάτι δικό μας εντελώς. Οπότε μην ρίχνετε τις ευθύνες σε κανέναν. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να πούμε ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο στο επίπεδο τώρα των πυρκαγιών, τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ακόμα και στο επίπεδο των δολοφονιών των γυναικών, το οποίο συμβαίνει. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι γιατί χιλιάδες χρόνια έχουμε αφήσει να εξελιχθεί έτσι ο πολιτισμός μας, στη βάση της πατριαρχίας. Και πατριαρχία δεν είναι, εννοώ μόνο τον άντρα στην οικογένεια. Πατριαρχία υπάρχει σε πάρα πολλά επίπεδα. Αν το σκεφτείς και αν το εξελίξεις λίγο μέσα σου. Ο ρατσισμός και ο φασισμός που έχουμε αναπτύξει, ο ρατσισμός κυρίως, σε πάρα πολλά επίπεδα, όχι μόνο σε ένα επίπεδο. Και θα συμβούν και άλλα πράγματα στον πολιτισμό μας, αλλά συμβαίνουν και πάρα πολύ καλά πράγματα. Το σημαντικό κομμάτι τώρα αυτή τη στιγμή είναι να βοηθήσουμε την κατάσταση. Να βοηθήσουμε με τις σκέψεις μας, με το συναίσθημά μας και με τις πράξεις μας. Έτσι ώστε να εξελιχθεί αυτό, να αρχίσει να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει σε όλη την ανθρωπότητα, να ανοίξει το κέντρο της καρδιάς και να λειτουργήσουμε με αγάπη. Να λειτουργήσουμε με το συνέστημα αυτού του Θεού και να βοηθήσουμε και τις φωτιές, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας με τρόφιμα, με συμπαράσταση για τα ζώα, για τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι,
να βοηθήσουμε τον πολιτισμό μας να εξελιχθεί σε ένα επίπεδο έτσι ώστε να φύγει αυτή η βία που υπάρχει ενάντια των γυναικών. Ναι, αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι όλοι για το τι συμβαίνει και για το τι θα συμβεί μετέπειτα. Και εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο της συνειδητότητας, να πάρουμε την ευθύνη και να συνεχίσουμε. Γιατί όταν λες ότι είναι υπεύθυνος ο απέναντί μου, είναι σαν να μην παίρνεις εσύ ο ίδιος την ευθύνη του εαυτού σου. Βγάζεις, πετάς την ευθύνη πάνω από σένα, λες ότι φταίει ο άλλος που είναι απέναντί σου, ο άλλος εδώ μεταξύ είσαι εσύ, γιατί όλοι είμαστε ένα και εγώ είμαι εσείς και εσείς είμαι εγώ και τα πάντα είναι μέσα μου και τα πάντα είναι μέσα σας. Ρίχνεις την ευθύνη οπότε στον άνθρωπο ο οποίος είναι απέναντί σου και ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι ότι κρίνεις συνεχώς, κρίνεις τους ανθρώπους έξω από σένα και δεν εξελίσσεις έτσι την, ουσιαστικά τον εαυτό σου και μετά τους άλλους ανθρώπους και τον πολιτισμό σου. Και να πω λίγο κάτι για το Θεό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πρέπει να είμαστε πολύ σε μεγάλη άγνοια για να αν νομίζουμε ότι ο Θεός ασχολείται με αυτό που έχουμε φτιάξει, με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο Θεός λειτουργεί σε μια υψηλή συνειδησιακή κατάσταση, παιδιά. Δεν μπορεί να κοιτάξει αυτή τη στιγμή τις φλόγες ο Θεός. Όταν εσύ καταστρέφεις και το συναίσθημά σου είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Ο Θεός δεν υπάρχει στη χαμηλή συνείδηση. Στη χαμηλή συνειδησιακή κατάσταση ο Θεός δεν υπάρχει. Δεν θα τον βρεις εκεί πέρα. Εκεί θα βρεις το σκοτάδι της ψυχής. Το σκοτάδι του εαυτού, όχι της ψυχής μάλλον. Το σκοτάδι του εαυτού σου. Στη χαμηλή συνειδησιακή κατάσταση. Δεν πρόκειται εκεί να βρεις κανέναν Θεό. Πρέπει να δουλέψεις για το ανώτερο καλό της ανθρωπότητας. Πρέπει να δουλέψεις για το ανώτερο καλό το δικό σου για να βρεις το Θεό. Ο Θεός εκεί βρίσκεται, εκεί κατοικεί. Προσευχηθείτε όσο θέλετε. Αλλά αν η προσευχή σας είναι από πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο συνειδησιακά και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Ο τρόπος που προσεύχεστε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έτσι λειτουργεί, παιδιά, το σύμπαν, έτσι. Αυτοί είναι οι νόμοι. Το σύμπαν ανταποκρίνεται στη συναισθηματική σου κατάσταση. Το σύμπαν ανταποκρίνεται στη συνδονητική σου κατάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύουν οι νόμοι. Πώς λειτουργεί όλο αυτό που ζούμε και να φύγουμε λίγο από τις παροπίδες τις οποίες έχουμε φτιάξει ανά χιλιάδες χρόνια. Αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει να έχουμε τη γνώση και πρέπει να πειραματιζόμαστε με τον εαυτό μας. Να βλέπουμε πώς λειτουργεί το σώμα μας, πώς λειτουργεί το μυαλό μας, όλα συνδέονται. Αν δεν μάθουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα μέσα σε εμάς, στη δική μας βιολογία, δεν πρόκειται να εξελιχθεί ο πολιτισμός μας πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό είναι η εποχή που βλέπετε ότι πάρα πολλά παιδιά μιλάνε για αυτές τις ενέργειες τις οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ στον πλανήτη. Δουλέψτε σε ένα υψηλό επίπεδο συνειδησιακά. Δουλέψτε σε ένα υψηλό επίπεδο συναισθηματικά. Έτσι θα αρχίσει να αλλάζει ο κόσμος. Και θα βοηθήσουμε τώρα στην κατάσταση, που συμβαίνει στην Ελλάδα και στον πλανήτη. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Έλληνας, Άγγλος, Γάλλος, Ινδός, Γερμανός, τι σημασία έχει? Είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαστε όλες ψυχές. Και προερχόμαστε από την ίδια πηγή, από τον ίδιο Θεό. Δεν υπάρχουν θρησκείες, δεν υπάρχουν εθνικότητες. Είμαστε όλοι το ίδιο, παιδιά. Είμαστε ένα. Γι' αυτό λέω ότι, και θα τελειώσω με αυτό,
ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει αυτήν εδώ τη στιγμή στον πλανήτη, και αυτό που συμβαίνει αυτήν εδώ τη στιγμή στον πλανήτη χρειαζόταν να συμβεί για να εξελιχθούμε. Σας αγαπάω. Την αγάπη μου. Να είμαστε.